Κάναμε το σκι μας όλη μέρα, ήρθαμε το βράδυ να βράσουμε τα τσίπουρά μας, να δούμε φίλους, να περάσουμε καλά σε αυτή την περιοχή που είναι τόσο πολύ όμορφη, που μεταξύ άλλων προσφέρεται και για το βράσιμο του τσίπουρου. Εάν και εσείς βρεθείτε για σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε με την παρέα σας το αποστακτήριο Τσίπουρου 30 Φιλένια στην Άρνησα του νομού Πέλλας, στο οποίο θα χαλαρώσετε και φυσικά θα διασκεδάσετε. Ο Κωνσταντίνος Καπέλλας από το τουριστόραμα είχε τη χαρά να συναντήσει μια παρέα φίλων στην Άρνησα που πήγε στο αποστακτήριο προκειμένου να απολαύσει το γνήσιο τσίπουρο της περιοχής. Καζανάρχης της βραδιάς ήταν ο κύριος Νίκος Μπουκουβάλας. Είμαι ο καζανάρχης της σημερινής βραδιάς. Έχω έρθει να βράσω τα τσίπουρα. Μαζέψαμε το αμπέλι, βασικά είναι του πεθερού μου, εδώ είναι από το χωριό την Άρνησα. Κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Μαζεύουμε το σταφύλι. Το σταφύλι είναι ξινόμαυρο. Βγάζουμε από αυτό μία ποσότητα κρασί, για την οικογένεια βέβαια. Το υπόλοιπο το φέρνουμε εδώ να το βράσουμε να γίνει το τσίπουρο. Που στην κατάντια της γελάς, της να της. Ρίχνουμε τα στάφυλλα, όσο συνήθως τα λέμε και τσάμπουρα, στο καζάνι. Με την θερμότητα θερμαίνονται, γίνεται ο ατμός. Και συνέχεια περνάνε στο σωλήνα, στο ψυγείο και όπου ο ατμός μετά υγροποιείται και βγαίνει το τσίπουρο. Στο αποστακτήριο τσίπουρου παραδοσιακής απόσταξης μπορείτε, εκτός από το να φτιάξετε το δικό σας τσίπουρο, να ενημερωθείτε και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι το παραδοσιακό ελληνικό ποτό να εφράνει εκτός από τον ουρανίσκο σας όλες σας τις αισθήσεις. Μόλις γεμίσουμε το καζάνι με τα τσάπουρα, δυναμώνουμε τη φωτιά για να αισθανθούν τα τσάπουρα να γίνουν ατμός και όση αλκοόλ έχει να περάσει στο καπάκι, στη συνέχεια να περάσει από το σωλήνα που είναι ο λουλάς και να φτάσουν στο ψυγείο από πίσω όπου ο ατμός υγροποιείται και βγαίνει το τσίπουρο. Βασιλιάς δικτάτορας, Θεός και κοσμοκράτης.